για την αφορμή της κουβέντας μας, που έχει να κάνει με μια παράσταση που την περιμένει Θεσσαλονίκη, την έχεις αδικήσει τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η φωνή της Λουτμίλα πριν από 10 χρόνια έχει κάνει μια περιοδία και δεν είναι Θεσσαλονίκη, αυτό το χρεώνω σε σένα. Θα συμφωνήσω, έχει αδικηθεί η Θεσσαλονίκη ως προς αυτή την παράσταση, διότι βέβαια δεν είναι δικό μου στάλμα. Η παράσταση παίζονταν, ναι, το 2010 πρώτο ανέβηκε στο θέατρο Ηλίθια Βολανάκης, με απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και από κοινό και από τους ειδήμονες, και από εκεί και πέρα πήρε μια πορεία προς την υπόλοιπη Ελλάδα και την Κύπρο μέχρι το 2014. Μάλιστα. Το γεγονός ότι δεν ήρθε Θεσσαλονίκη δεν είναι δική μου ευθύνη. Είναι ευθύνη αυτών που χειρίζονταν την παραγωγή κτλ. Και δεν ανεβήκαμε Θεσσαλονίκη, όμως πιστεύω πάρα πολύ στο ωραίο, που η ετυμολογία της λέξης ωραίο είναι στην ώρα του, αυτό σημαίνει ωραίο, κατά τους αρχαίους, αυτό που είναι στην ώρα του. Έτσι λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα, όλα γίνονται για κάποιο λόγο σημαντικό, ήρθε λοιπόν η ώρα να έρθει η παράσταση αυτή στη Θεσσαλονίκη, και εύχομαι όχι μόνο 2 μέρες, αλλά να κληθούμε να ξαναέρθουμε, έτσι ώστε όσο περισσότεροι τη δουν, τόσο περισσότερο οι συνειδήσεις τους θα αναρωτηθούν για το πού και πώς ζούμε με όλα αυτά που μας περιβάλλουν, με τα πυρηνικά εννοώ. Λοιπόν, ναι, τώρα ανέβρες τη λέξη πυρηνικά, η παράσταση αναφέρεται στην ιστορία μιας 22χρονης που είσαι τη φρίκη του πυρηνικού εργοστασίου στο Τσερνόμπιλ, και όπου υποδίδει αυτή την ηρωίδα. Είναι βέβαια ένα πολύ σκληρό περιεχόμενο. Εκτός ότι είναι μια γυναίκα που έζησε στα 22 της τη φρίκη όταν εκείνη άνοιγε τα φτερά της, τη τάκοψαν απότομα στα 22, αλλά ήταν και η γυναίκα ενός από τους 6 πρώτους πυροσβέστες που έγιναν πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Πράβδα της Μόσχας, οι οποίοι πέθαναν επιχειρώντας στο πυρηνικό αντιδραστήρα, και οι οποίοι εστάλησαν στα πρόβατα προσφαγή, διότι τότε η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη, υπήρχε η μημάθεια, μην πω και αμάθεια, ξέφυγε το θέμα και έστειλαν εκεί στο πρώτο ξέσπασμα της έκρηξης, έστειλαν εκεί 6 νέα παιδιά 25 χρονών να επιχειρήσουν, να σβήσουν τη φωτιά με τα ρούχα τους, ούτε καν κάποια προφύλαξη. Φαντάσου. Αυτοί οι πρώτοι λοιπόν ήρωες, όπως τους χαρακτήρισε μετά η Μόσχα και τους έθαψε με τη μέση ροών κτλ. Ο ένας εξ αυτών, ο Βάσια, ήταν ο άντρας της Λουτμίλα. Η Λουτμίλα έζησε, ζει μέχρι σήμερα. Δεν είναι μια ηρωίδα που δεν υπάρχει, και δεν είναι και μια ηρωίδα που δεν ζει. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι μια φανταστική ηρωίδα, είναι μια γυναίκα και υπαρκτή αλλά και εν ζωή. Άρα η παράσταση έχει να εξιστορεί την ιστορία της, δηλαδή την ιστορία του Τσερνόμπιλ, ή γενικά μια προσωπική... Ναι, είναι μέσα στα μάτια αυτής της κοπέλας, όλο το χρονικό. Ναι. Πώς ήταν η ζωή της πριν, από τα 18 της, πόσο ευτυχισμένη ήταν, όλη η αγάπη και ο έρωτάς της με τον Βάσια, που ήταν, αυτή ήταν 22 και αυτός 25, όλο αυτό που αποδομήθηκε, γιατί τα κέντρα λήψεως αποφάσεων, ήταν πολύ μακριά από το μικρό χωριό Πρίπιατ και δίπλα στο Τσερνόπιλ που ζούσαν αυτά τα παιδιά. Τώρα, πες μου μισό λεπτό, πώς έφτασε στα χέρια σου αυτή η πρόταση, εφόσον καταλαβαίνετε ένα λουνού παραγωγή, πώς έγινε? Θα σου πω, εμένα πάντα με διακατήχε η ανησυχία για το περιβάλλον, και με χίλιους δύο τρόπους προσπαθούσα, ακόμη και με το θέατρο που είναι νομίζω ένα από τα καλύτερα οχήματα να οδηγήσει τον κόσμο στις προτροπές, αποφάσεις, τέλος πάντων να ταράξει τις συνειδήσεις και όλα τα ερωτηματικά να θέσει. Η τέχνη γενικότερα, θα έλεγα, ναι, αν θέλει. Αυτή λοιπόν η κοινή μας αγάπη με τον Άρη Μπαφαλούκα, το σκηνοθέτη, ναι, μας οδήγησε στο να δραματοποιήσουμε αυτή τη συνέντευξη. Μου έφερε ο Άρης Μπαφαλούκας αυτό το βιβλίο του Γκούναρ Μπεργκντάλ, όπου είχε πάρει συνεντεύξεις ο ίδιος από αυτές τις γυναίκες, χείρες, μάνες, αδερφές, κόρες. Είχε πάρει λοιπόν συνεντεύξεις. Την πιο ενδιαφέρουσα
Λιουτμίλα και ονόμασε και το βιβλίο του έτσι Λιουτμίλας Voice, γιατί όχι μόνο ήταν 23, όχι μόνο έχασε τον άντρα της, όχι μόνο ήταν στο άνθος μιας ζωής, άνθιζε και άνοιγε τα φερά της, αλλά ήταν και έγκυος. Έχασε λοιπόν και παιδί και άντρα τόσο σε τόσο μικρή ηλικία και πάλεξε για να ζήσει και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, γιατί το έργο, ναι, είναι βαρύ, έχει να κάνει με τα πυρηνικά και την αποτροπή τους, όμως στο τέλος η αισιοδοξία είναι κατάδειλη, διότι αυτή η γυναίκα κατάφερε και όρθωσε το ανάστημά της και από τότε παλεύει με συνεντεύξεις και με όποιο άλλο τρόπο μπορεί να ενημερώσει τον κόσμο για το τι σημαίνει πυρηνική ενέργεια και πόσο ουδόλος οικονομική είναι, ουδόλος εναλλακτική είναι και βεβαίως ουδόλος ακίνδυνη είναι. Η κοπέλα αυτή δεν μολύνθηκε, έτσι, είναι υγιής. Αυτά όλα θα τα πούμε μέσα στην ιστορία, να προδώσω κάτι. Να μην πεις τότε. Είναι εν ζωή, το αν μολύθηκε ή όχι αυτό είναι, είναι μέρος της ιστορίας της. Δεν θα ήθελα να το αναφέρω τώρα στη συνέντευξη. Σεβαστό, πες μου κάτι. Αυτό το έργο είναι, είπες ότι είναι ένα βιβλίο. Δεν έχει θεατρική μορφή. Όχι, είναι μια συνέντευξη που έγινε παράσταση. Είναι μια συνέντευξη δραματοποιημένη. Ναι. Είναι ντοκιουθιατέ, δηλαδή είναι μια αληθινή ιστορία. Δεν παραποιήθηκε στο παραμικρό. Αυτό που εμείς επιδιώξαμε είναι από το να είναι μια συνέντευξη που καμιά φορά ο κόσμος στις συνεντεύξεις δεν έχει και όλη του την προσοχή, δεν εστιάζει στις συνεντεύξεις γιατί ακούει λόγια. Στο θέατρο όμως, όταν ο λόγος είναι θεατρικός, δραματοποιημένος με εικόνα, δράση κτλ, τότε προσλαμβάνει το 100% ναι, των αναμενωμένων που θέλουμε να προσλάβει. Το έργο αυτό έχει παιχτεί και σε άλλες χώρες ή μόνο στην Ελλάδα έγινε και παράσταση? Το παράσταση έγινε μόνο στην Ελλάδα. Μόνο εδώ, ναι. Το βιβλίο βεβαίως του Γκούναρ Μπερτάλ έγινε ντοκιμαντέρ, υπάρχει σε μορφή ντοκιμαντέρ, γιατί αυτός δεν έγραψε μόνο το βιβλίο, αλλά πήγε, είναι κινηματογραφιστής και δημοσιογράφος και έχει αφιερώσει τη ζωή του στην, είναι πολέμιος των πυρηνικών, της πυρηνικής ενέργειας. Ήρθε σας είδε αυτός ο συγγραφέας? Είναι Σουηδός. Ήρθε σας είδε λόγω παραστάσεις τότε? Όχι, μας έδωσε βεβαίως το δικαίωμα να μεταποιήσουμε τη συνέντευξη από το βιβλίο του και να την κάνουμε θεατρικό. Mm-hmm. Αισθάνθηκε και πάρα πολύ περήφανος που ασχολιόμαστε και στην Ελλάδα περισσότερο από το αναμενόμενο με τα θέματα αυτά του περιβάλλοντος. Και εμείς φτιάξαμε αυτή τη θεατρική μορφή της συνέντευξης, αλλά δεν ήρθε, δεν μπόρεσε να έρθει. Πες μου κάτι τώρα, η προσέγγιση της κοπέλας αυτής πώς έγινε από πλευρά σου? Η προσέγγιση έγινε μετά από πολλές ώρες συζητήσεων με τον Άρη τον Παθαλούκα, ο οποίος τον έχει γνωρίσει βεβαίως τον συγγραφέα και δημοσιογράφο τον Γκούναρ Μπερτάλ. Ο Άρης τον έχει γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο. Yeah. Με το ντοκιμαντέρ του ανά τον κόσμο έχει γίνει βασίγνωστο. Δηλαδή ο αγώνας του κατά της πυρηνικής ενέργειας. Mm-hmm. Έχει λοιπόν μετά από ατέλειωτες συζητήσεις, μετά από 100.000 φορές που διάβασα το βιβλίο, μετά από 100.000 φορές που είδα το ντοκιμαντέρ και κάναμε και μια τεράστια έρευνα για το Τσερνόμπιλ, το 2010, το σημειώνω αυτό, γιατί δεν είναι τώρα, πέρυσι που έγινε και η σειρά, η οποία σειρά περιλαμβάνει και τη γυναίκα αυτή μέσα, τη Λιουτμίλα. Ναι. Βεβαίως. Είναι από τις πιο ισχυρές ιστορίες της ιστορίας της κοπέλας. Είναι μια πολύ ωραία σειρά παρά τα αυτά. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αυτή η σειρά λοιπόν, θέλω να πω ότι έπεται των δικών μας αναζητήσεων για το Τσερνόμπιλ και βεβαίως και εμείς ακολουθήσαμε τον πρωτοπόρο που ήταν ο Γκούναρ, ο Σουηδός, επειδή η Ουψάλα πρώτη μετέδωσε την είδηση. Ναι. Δεν είναι και άλλες όμορες χώρες και η Φινλανδία και η Νορβηγία και τα λοιπά, εκείνες
αλλά η Ουψάλα πρώτη μετάδοσε την είδηση της εκπομπής ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα, γιατί η Σοβιετική τότε Ένωση το 1986 τηρούσε στη γη ξύλος, διότι είχε ξεπηγεί το θέμα, δεν ήξεραν πώς να το διαχειριστούν. Ναι, ήταν ένα πολύ σοβαρό θέμα και ένα θέμα που είχε, βέβαια τα ξέρω, το πανέφερες και εσύ, είχε και πολλές πολιτικές προεκτάσεις. Αυτό σηματοδότησε και το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή ήταν, άλλαξε την ιστορία του πλανήτη και την άλλαξε και περιβαλλοντολογικά. Επέστρεψε την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ναι. Πάντως τώρα το Τσερνόμπιλ είναι η Τσερνόμπιλ, τέλος πάντων. Τσερνόμπιλ είναι η πραγματική του ονομασία. Έτσι δηλαδή, το λέμε ενώ, τότε, ναι. Οι Ρώσοι το λένε Τσερνόμπιλ. Εμείς επιλέξαμε και εμείς μετά από διάφορες αναστήσεις, άλλοι το λένε Τσερνόμπιλ, άλλοι Τσερνόμπιλ, ναι. Να κρατήσουμε την αυθεντική, όπως αυθεντική. Το λένε οι Ρώσοι, Τσερνόμπιλ. Πες μου κάτι άλλο. Τώρα βέβαια μιλάμε για μια εκ των πραγμάτων νέα παράσταση μετά από τόσα χρόνια, γιατί φρεσκάρεται όλο αυτό φαντάζομαι, ξαναβλέπετε λιγάκι, οπότε δηλαδή... Δεν φρεσκάρεται, γιατί δεν έχει κανένα νεοτερισμό εννοώ, είναι ακριβώς όπως παίχθηκε το 10, απλώς επαναμοντάρεται αυτό. Δεν αλλάζουμε κάτι, mm-hmm. Η παράσταση είναι ακριβώς όπως παίχθηκε το 10, με τους φωτισμούς του Ανδρέα Μπέλη, τα σκηνικά του Δημήτρη Κακριζά, τη σκηνοθεσία του Άρη, ο οποίος έφτιαξε τον Παφαλιούκας από το Παρίσι για 5 μέρες για να ξαναφτιάξει, να ξαναδομήσει αυτή την παράσταση στη μορφή που ήταν, που πρωτοπαίχθηκε. Δεν έχουμε πειράξει κάτι, διότι θεωρούμε ότι έτσι όπως παίχθηκε τότε θα ήταν ανέντιμο να αλλάξουμε το παραμικρό προς χάριν του φρεσκαρίσματος, ας το πούμε. Ούτε ρούχα δεν έχω αλλάξει. Ρωτήσω, όμως υπάρχουν νέα δεδομένα από τότε, Ήρω. Δεν υπάρχουν, ναι. Έχουμε νέα στοιχεία. Νέα δεδομένα, όσο νέα και να είναι, η ιστορία αυτή είναι στη γυναίκα στην ίδια. Ας να λέμε, ας πούμε, η ιστορία της ελληνικής επανάστασης με τα νέα δεδομένα να αλλάχθει. Δεν μπορεί να αλλάξει το 1821 όχι βέβαια, ναι, όχι. Τη φιλική εταιρεία από όπου ξεκίνησε, τους ήρωες, όσο νέα δεδομένα και αν έχουμε. Γι' αυτό το λέμε ότι είναι docu-theater, είναι documentary theater, είναι ένα ντοκουμέντο. Τα ντοκουμέντα δεν προσταφερούμε τα νέα δεδομένα, γιατί θα πάψουν να είναι ντοκουμέντα. Δραματοποιήσαμε τη ζωή αυτής της γυναίκας, ναι, ανάμεσα στο τώρα που τα αφηγείται και στο τότε που τα ζούσε. Ναι. Έτσι λοιπόν ο θεατής και ποικιλία έχει εικόνας, αλλά και ποικιλία χρονολογική. Ζει το σήμερα, το οποίο είναι η Λουκμίλα που το αφηγείται, αλλά ζει και το 1986. Το οποίο βιώνει αυτή η κοπέλα. Είναι σε δύο περιόδους χωρισμένο αυτό. Για να μπορεί ο θεατής να ταυτιστεί και με το βίωμα. Ναι. Γιατί την αφήγηση είναι και λίγο κουραστικό. Να κάτσεις σε ένα τραπέζι και να λες. Καλά, φαντάζομαι για θέατρο μιλάμε, δεν θα είναι τόσο... Ναι, αυτό θέλαμε λοιπόν να αποφύγουμε τον αφηγηματικό χαρακτήρα, γι' αυτό και το δραματοποίησα. Σε αυτή τη φορά που παίζω, πάντα θέλω μια καινούρια από κάτω, την ίδια καινούρια αποδοχή από το θεατή. Νομίζω και το ζητούμενο εν τέλει σε έναν ηθοποιό μετά το τέλος της παράστασης είναι να έχει μια αποδοχή, να αρέσει τέλος πάντων αυτό που... Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, δεν επαναπάω να πω εντάξει, έχω πάρει τα αίσθημα, η παράσταση έχει πάρει τα αίσθημα, σας προσφέρω αυτό το πράγμα και δεν με ενδιαφέρει. Θέλω όλοι να το κατανοήσουν. Όμως ο κόσμος κάθε φορά που σε βλέπει, πότε σε γνωρίζει. Κάθε φορά που σε βλέπει σε κάτι, ξανασυστήνεσαι. Και μην ξεχνάς ότι έχουμε πάντα ένα νέο κοινό στο θέατρο, έτσι, που θα σε δει πρώτη φορά και θα σε αξιολογήσει. Υπάρχει κάποιος στόχος που θέλετε να περάσει στον θεατή? Ο στόχος ο κύριος είναι το να μάθει ο κόσμος μέσα από τα απλά μάτια μιας αμόρφωσης χωριαζοπούλιας από το Τρίπιατ, πόσο επικίνδυνη και καθόλου εναλλακτική και υγιής, και ανώδυνη είναι η πυρηνική ενέργεια.
βεβαίως. Την οποία την έχουμε ξεχάσει κάπως, έτσι. Έχει ξεχαστεί λίγο το. Ξεχάσει. Και τώρα λίγο τη μοδό από άλλη άποψη. Όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, τα πυρηνικά εργοστάσια, το Ιράν, όλα τα πυρηνικά της Βόρειας Κορέας, όλη αυτή την απειλή. Είναι ένα αντιπολεμικό έργο, είναι ξεπόλεμος εισαγωγικά, γιατί οι πόλεμοι σήμερα γίνονται για το νερό, γίνονται για την τροφή, γίνονται για την ενέργεια. Έτσι, αυτή είναι η σημερινή πόλεμη, είναι χημική πόλεμη. Το ζούμε, δεν είναι ότι θα το ζήσουμε, το ζούμε. Οπότε η πυρηνική ενέργεια πρέπει να μάθει ο θεατής ότι και τον υδροφόρο ορίζοντα μολύνει και ένα αέριο χώρο μολύνει και την γη μολύνει, δεν έχει να ξεφύγει από πουθενά και η πυρηνική ενέργεια δεν κάνει διακρίσεις. Ανυπομονώ να σε δει Θεσσαλονίκη, μάλλον το σωστό θα είναι. 9 και 10 Μαρτίου. Μετά οι θεατές, όλο και κάποιο σχόλιο και κάποια ερώτηση κάνουν. Δεν φεύγει κάποιος έτσι μετά από αυτή την παράσταση.